Πάμε στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, η οποία έχει... Δεν βαράει βολές, ευτυχώς. Τα παράγαμε βολές, μπορεί και να κερδίζαμε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μας ενδιαφέρει να μας. Έχουμε μαντάτα. Έχει, ναι, θεματάκια. Έχουμε, θεματάκια, ναι. Για τσακαρό Δευτέρα έχει θεματάκια. Ναι, έτσι όπως το πεις για τσακαρό Δευτέρα και χωρίς πολύ ουσία στο κομμάτι που έχει να κάνει με το αγωνιστικό καθαρά, υπό την έννοια ότι σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις, ευτυχώς χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα. Πλην αυτών που μας πληροφόρησαν από την Τρινιτάτ και τον Πάκο, όπου θα γυρίσει ο Ιβάη Γκαρσία, θα είναι εδώ μέχρι την Τετάρτη. Ευτυχώς, όχι ακόμα να μπορούμε να πούμε ότι λέω ευτυχώς, γιατί γράφτηκε, υπόθηκε πολλά, δεν έχει γίνει κάποια εξέταση και ουσιαστικά μαγνητική εννοώ. Ναι. Αισθάνθηκε ενοχλήσεις, είχε ζητήματα, πήρε ως και επιστέτησε στην Αθήνα την Τετάρτη. Πέμπτη θα γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τέτοιο που να το καθιστά νοκάουτ για τα μάτς με Brighton και νωρίτερα με τον Μπαζιάννα. Βέβαια και έπειτα θα δούμε, έτσι, γιατί ξέρουμε. Αλλά δεν έχει υπάρξει κάποιο ζήτημα να είναι, ξέρεις, να υπάρχει κάποιο σοβαρό μυϊκό ή οτιδήποτε. Ναι. Μπήκε σαν αλλαγή, έπαιξε στο μάτι της Παρασκευής. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι θα την Τετάρτη. Ξέρουμε από πού είναι οι ενοχλήσεις. Δεν μας, κάποιο... δεν μας έχουν ενημερώσει μας από την ΑΕΚ επισήμως κάτι. Και στην ΑΕΚ θέλουν να έχουν και ίδια άποψη, γιατί τους ενημέρωσαν για ενοχλήσεις από το εταιρικό του Τρινιντάτ χωρίς εξετάσεις. Καταλαβαίνεις ότι και αυτοί δεν μπορούν να πούν. Καλά, ναι, οκ. Okay. Ναι, ενημέρωσης χωρίς να έχουν σοβαρό, ξέρεις. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ απλά θα έλεγα, ξέρεις, έχω ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ξέρω εγώ, στο δικαίωμα. Ναι, ναι, δεν έχουμε μάθει ακριβώς πού είναι οι ενοχλήσεις. Νομίζω ότι θα το ξέρουμε μέχρι αύριο. Μια βόλτα θα κάνουμε στα μέσα του Trinidad. Ναι, ναι. Και θα τα βρούμε αυτά. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι να μην έχει ουσιαστικό ζήτημα ο Λιβάη και να είναι έτοιμος να παίξει κατευθείαν και με την και στα Γιάννενα. Είναι πολύ σημαντικός. Έχει, το έχουμε εμπεδώσει αυτό. Είναι πολύ σημαντικός και να παίξει και με την Brighton, γιατί έχει μπροστά τις δύο μάτσες στην Ευρώπη, τα οποία θα καθορίσουν την μετέπειτα το 2024. Και πού. Ναι, σωστά. Από εκεί πέρα υπόλοιπη είναι κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα καινούριο. Με τους τραυματίες που προϋπήρχαν. Κοίτα. Μπήκε κάποιος δηλαδή. Επαναλαμβάνω, όχι. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Το οποίο αναφέρει ότι σταμάτησε με ΠΑΣ και με Brighton ή Brighton. Και μετά τέλος πάντων, άπαντες θα είναι διαθέσιμοι. Βάζω μια παρένθεση στο Λιβάη Γκαρσία, τα έλεγα για την Παρασκευή, θυμάσαι. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να δούμε τι θα γίνει με όλους τους διεθνείς. Έτσι, υπάρχει σημάδι, υπάρχει την Εύα, υπάρχει και ο Ρότα που θα παίξει αύριο. Υπάρχουν πολλοί ακόμα τέλος πάντων που θα έχουμε το κεφάλι μας, πούμε, στραμμένο και το ενδιαφέρον μας εκεί, προκειμένου να δούμε ότι δεν θα υπάρξει νέο πρόβλημα. Έτσι. Ναι, ναι. Στους υπολείπους θα μπουν όλοι. Δηλαδή θα είναι διαθέσιμη, τουλάχιστον αυτό φαίνεται ως πρώτη ανάγνωση και από το χρονοδιάγραμμα και από τις αντιδράσεις. Άμραμπατ, Μουκουντή, Γιόνσον, που είχαν και το πρόβλημα. Ο Ρότα δεν τον αναφέρω πλέον, γιατί είπαμε έχει πίσει το 100% με την εθνική. Θα είναι όλοι κανονικά στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα. Αν δεν γίνει τίποτα καινούργιο, παραδείγματος έτσι. Να πούμε ότι υπήρξε και η τιμωρία της UEFA με αναστολή, βέβαια, γιατί αναστολή, όπως αντιλαμβάνεσαι. Απλά είναι, θα πω εγώ, ένα αν όχι καμπανάκι, καμπάνα μεγάλη. Ο καμπανάρα είναι, γιατί με ένα καπνογόνο, με ένα στρόπο, με μια τέτοια έχει τιμωρία το πεταλό. Ναι. Να το ξέρει ο κόσμος αυτό, να το ξέρουν και οι οργανωμένοι, γιατί εκείνοι θα χάσουν δυνατότητα να δουν την ομάδα τους και τα διαρκείας τους, να τα αξιοποιήσουν. Και θα ανάλογα και με ποιο μάτσο, δηλαδή το άμα γίνει με την Brighton κάτι τέτοιο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στον οκάτι θα πάει. Αν έχει ευρωπαϊκή συνέχεια, μπράβο, η ΑΕΚ θα παίξει όλο τον κόσμο της. Στο πέταλό της εννοώ, έτσι. Ναι. Μόνο αυτός είναι παγίδα. Να στο σκεφτούν, να στο δουλέψουν στο μυαλό τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ναι, όχι, ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Αυτό που λέμε μεγάλα παιδιά είναι. Ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ είναι πολύ αυστηρή. Αυτά τα έχουμε δει, τα έχουμε μπεδώσει. Περιμένουμε να δούμε ανταπόκριση τίποτα άλλο. Βέβαια, πρέπει να αναγνωρίσουμε και το προηγούμενο διάστημα, γιατί είναι οι πρώτες φορές που με τους βασιγέντες και λόγω ίσως της Μασέη που ανάξουσα καπνογόνα, δεν είχαμε τέτοιο φαινόμενο σε ευρωπαϊκό ματσάκι τα προηγούμενα παιχνίδια. Ακόμα και με τους Κροάτους όταν έπαιξε, που υπήρχε μια ένταση όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί δεν το λέω.
Πρόσφατα. Πρώτος σόλμος, αλληλούια που λέει. Ωραία. Και να πούμε και με ευχαριστήριση από αυτό που το αποκρίνεται ο Κώστας Αστορίδης. Όπως έγραψε ο γιος του την καλύτερη πρώτη φυλακή για τώρα. Μακάρι να πω εγώ. Ναι. Όλα πήγανε καλύτερα. Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα και περιμένουμε. Ωραία. Και κάτι άλλο θα σε ρωτούσα πριν το ευχάριστο για να κλείσουμε με τον Αστορίδη. Έχεις εικόνα το πότε θα μπορεί το κοινό να επισκεφθεί το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού? Θέλω να πιστεύω, είναι θέμα ημερών, να βγει ανακοίνωση να γνωστοποιεί πότε ανοίγει εντελώς η πύλωση για το κοινό. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει πολύ, δηλαδή δεν φαντάζομαι να περάσει τις δύο εβδομάδες, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα είναι και νωρίτερα. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να το επικοινωνήσει, γιατί εμένα μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Και εγώ ίδιο θέλω να πάω, δεν έχω πάει. Ναι. Οπότε πρέπει να θέλω και εγώ και περιμένω να μάθω πότε. Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο φίλους οπαδούς της ΑΕΚ. Αφορά όλους Έλληνες. Όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και μακάρι όλοι να το θέλουν και να το πράξουν. Ναι, καλή, για να δεν είναι πολύ όμορφο κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού. Ναι. Ο προσφυγικός πολιτισμός είναι πολύ πλούσιος τους ή άλλους. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και για τα παιδιά που θα έρχονται από σχολεία, γιατί δεν υπήρχε τέτοιο. Έτσι. Το λέμε ναι. Την Παρασκευή ήταν ένα κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί από κάπου. Το ότι καλύφθηκε από την ΑΕΚ είναι πάρα, πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό. Ναι. Δεν είναι όμως για την ΑΕΚ μόνο. Έτσι. Ναι. Η ΑΕΚ έχει πάρει και έχει πει ότι εμείς είμαστε μόνοι εκπρόσωποι εγώ προσφυγές. Δεν, ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί πολλοί βλέπουν και φαντάσματα. Τι να κάνουμε. Μάλιστα, τι να πω. Να είσαι καλά, Γιώργο.